συνάντηση και μάλιστα. Αλλά δεν θα γινόταν τώρα εδώ, γιατί? Αλλά δεν θα γίνει αύριο, μεθαύριο. Όχι, δεν έχει, δεν έχει κανένα ραντεβού. Και είναι κρίμα, δηλαδή. Μία μας λέτε είμαστε στον δρόμο, δεν συναντιέμαστε. Δεν είμαστε στον δρόμο, δεν συναντιέμαστε. Τα προβλήματα θέλουμε να πούμε και τα ξέρεις πολύ καλά. Δεν λέμε κάτι παραπάνω, τις ανάγκες τις δικές μας και τα προβλήματα που έχουμε και την αγωνία να παραμείνει η Θεσσαλία και η Καρδίτσα ζωντανή. Αυτό θέλουμε να το πούμε και μέσα. Δεν χαλάμε τη σούπα. Ωραία, ας τα ακούσουμε και μας ειλικρινείς. Και ο λόγος για τον οποίο έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο με 5 υπουργούς αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς για να επιτύχει. Γιατί να μην ακούσει ο πρώτο. Ούτε μας κάλεσαν, ενώ και σαν Ομοσπονδία Καρδίτσας ζητήσαμε και πήραμε τηλέφωνο στο Υπουργείο να είμαστε και εμείς να κλείσουμε ένα ραντεβού έτσι ώστε να τους πούμε τα προβλήματα που έχουμε και ουσιαστικά να τους δείξουμε όχι αυτά που μας δίνουν, το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες οι δικές μας για να μπορέσουν και αυτά τα πράγματα να λύσουν για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε στα χωριά και στα χωράφια. Δυστυχώς ακόμα δεν μας δέχονται, τους χαλάμε τη σούπα. Επάνω θα ανακοινώνουν εκατομμύρια. Αλλά δεν ρωτάνε αυτόν που δεν έχει πάρει τα 6.600 ενώ δεν έχει σπίτι. Δεν ρωτάνε αυτούς που μένουν σε νοικιασμένα σπίτια και δεν έχουν πάρει επίδομα ενοικίου 4 μήνες μετά. Σε αυτά να μας απαντήσει. Δεν μας λένε ποιο είναι το ύψος της αποζημίωσης στα αγροτικά προϊόντα που πάθανε ζημιά. Δεν τα λένε αυτά. Πότε θα πάρουμε, θα γίνει εξόφληση αυτού του ποσού, ενώ εμείς τώρα θα είχαμε πάρει αυτά τα χρήματα. Δεν λένε για τους φτηνοτρόφους που κάθε μέρα χάνουν εισόδημα πώς θα γίνει αυτή η αναπλήρωση. Δεν λένε στους αγρότες της Κάρλας τι θα γίνει μέχρι να φύγουν τα νερά από τα χωράφια τους. Αυτά είναι τα ερωτήματα και απαντήσεις που έχουν σχέση με εμάς. Δεν μας απαντούν και θέλουμε να μας απαντήσουν τι θα γίνει με τη νέα ΚΑΠ. Μπορούμε εμείς στη Θεσσαλία να εφαρμόσουμε τους όρους που βάζει ή θα τρώμε πρόστιμα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που δυστυχώς δεν θέλουν να τα ακούσουν. Δεν θέλουν να ακούσουν ότι ο Φρυσαλίτης το ανάγχωμα είναι ακόμα τρίπιο και αν θα βρέξει αύριο μεθαύριο θα ξαναπλημμυρίσουμε. Δεν υπάρχει χρόνο διάγραμμα πότε θα γίνει. Δεν υπάρχει χρόνο διάγραμμα πότε θα καθαριστούν τα κανάλια. Τους κτηνοτρόφους τους είπαν ότι έπρεπε να ξεκινήσουν δηλώσει για να πάρουν αρνάδες. Πότε θα ξεκινήσει, ξεχάστηκε? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα περίμενε και αυτοί που είναι μέσα, οι εκλεγμένοι, να τα θέσουν. Γιατί εμείς δεν ακουγόμαστε. Η απάντηση που θα δώσουμε σε όλα αυτά που μας λένε και που δεν κάνουνε θα είναι οι πλατείες των χωριών να γεμίσουν με τρακτέρ. Γι' αυτό όλοι μας ένας προς έναν να παίρνει το τρακτέρ και να το βγάζει στην πλατεία. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση του μεγέθους του προβλήματος με τη συμμετοχή στις κάνει φορές. Είναι ένας κοινός αγώνας, το έχουμε δηλώσει έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό μέσα και από κοινές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, απαιτώντας από όλη αυτή τη δράση και την παρέμβασή μας να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα φλέγοντα ζητήματα που ανέφερε πριν και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Επειδή να μην σκέφτεται και νομίζει ο καθένας ότι απλά βρήκαμε σήμερα ευκαιρία και ήρθαμε εδώ, να θυμίσω ότι έχουμε ζητήσει όλοι οι φορείς συνάντηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, και ενώ υποτίθεται ότι πήραμε και θετική απάντηση ότι είναι ανοιχτή σε συνάντηση μαζί μας, λοιπόν, ακόμα η συνάντηση αυτή δεν έχει οριστεί. Ακόμα τα προβλήματά μας παραμένουν άλυτα, χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για κάθε είδος προβλήματος. Και σε αυτό πρέπει να υπάρχει άμεση απάντηση, το γεγονός ότι εάν ισχύουν τα όσα έχει δηλώσει μάλιστα η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού του κ. Τριαντόπουλου, ότι 40% των πληγέντων κρίνονται μη δικαιούχοι της πρώτης αρρωγής. Και η πρώτη αρρωγή χρησιμοποιείται ως μοντέλο και για μια σειρά άλλες υποτίθεται παροχές και βοήθειες. Τις προηγούμενες ημέρες έχει σταλεί σε χιλιάδες ανθρώπους ενημέρωση, σε χιλιάδες πριγκέντες, πλημμυροπαθείς της περιοχής μας, ενημέρωση ότι είναι μη δικαιούχοι, χωρίς να προσδιορίζεται ο λόγος, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα, λοιπόν, πραγματικά να αντικρούσουν αυτήν, ας πούμε, την απόφαση.